ιστορία διδάσκει πως η κληρονομιά του κόσμου δεν μπορεί να γίνει διελκυστίδα μεταξύ των κρατών και ότι τα μνημεία τελικά δεν ταπεινώνονται, αλλά ταπεινώνουν εκείνους που δεν τα σέβονται. Η Αγία Σοφία ανήκει στους ορθόδοξα καθολικά διαμαρτυρόμενους ανά τον κόσμο που σέβονται την πολιτιστική κληρονομιά. Αντίδραση σε όλα τα επίπεδα μελετά ο Πρωθυπουργός μετά τη βέβηλη απόφαση Ερντογάν να μετατρέψει σε τζαμί το λίκνο της χριστιανοσύνης και με τη Βούλα πια να λειτουργεί ως τοπικός ταραχοποιός. Η Αθήνα ζητεί ευρωπαϊκή απάντηση με οικονομικές κυρώσεις όπως κόψιμο προενταξιακών κονδυλίων του ευνοϊκού καθεστώτος της Τελωνιακής Ένωσης, της χρηματοδότησης από την Τράπεζα Επενδύσεων και επιπτώσεων στο τουρκικό τουριστικό προϊόν. Ενωμένη και αποφασισμένη, η Ευρώπη οφείλει πλέον να καταρτήσει έναν συγκεκριμένο κατάλογο ενεργειών και κυρώσεων εναντίον μιας χώρας που διεκδικεί ρόλο τοπικού ταραχοποιού. Δεν θα επιτρέψουμε να επικρατήσει αυτό που η Τουρκία επιδιώκει. Δηλαδή να υποκύψουμε στην πρόκληση για να δημιουργηθεί μια κρίση αχρίαστη. Αυτό που από κοινού θα πράξουμε είναι να δούμε πώς ενεργοποιείται αποτελεσματικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενεργό ρόλο της Ευρώπης στην Ανατολική Μεσόγειο θέλει ο Εμμανουέλ Μακρόν. L'Europe a à y redéfinir son rôle et sa place. Sans naïveté, sans complaisance. Όπως ξεκαθάρισε ο Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του, τυχόν παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας θα τύχει αποφασιστικής απάντησης και ταυτόχρονα θα ζητηθεί και στρατιωτική συνδρομή, όπως ορίζει η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία όμως απειλεί και πάλι. If there is any sanctions to be imposed on Turkey, Turkey will respond to it in the field, in terms of Libya and East Mediterranean. Διεθνή πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας για την Αγία Σοφία πρόκρινε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Απομακρύνει την Τουρκία από τις αξίες του κοσμικού κράτους και τις αρχές της ανεκτικότητας και του πλουραλισμού και διχάζει ανεπίτρεπτα, νομίζω, την περιοχή μας. Πώς συμπεριφέρεται ο διεθνής παράγων μπροστά σε μια δύναμη που δυστυχώς ερμηνεύει το διεθνές δίκαιο κατά το δοκούν. Επόμενη διπλωματική μάχη, η Σύνοδος Κορυφής, στα τέλη της εβδομάδας.